Ο αστυνομικός της γειτονιάς έρχεται και στα Γιάννενα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που έκανε ο αστυνόμος Νόντα Ζήκος. Πρόκειται για μια νέα δράση που έρχεται να ενδυναμώσει το αίσθημα ασφάλειας αλλά και να συμβάλλει ώστε ο πολίτης και ειδικά εκείνοι που δυσκολεύονται εξαιτίας προβλημάτων να φτάσουν στις κεντρικές υπηρεσίες να διεκπεραιώνουν μια σειρά από θέματα. Τι θα κάνει όμως ο αστυνομικός της γειτονιάς? Ο αστυνομικός της γειτονιάς θα περιπολεί με συναδέλφους του σε βάρδιες και θα επικοινωνεί με τους κατοίκους, τη δημοτική αρχή, τη σχολική κοινότητα, τους εμπόρους, τους τοπικούς συλλόγους, τις ενώσεις πολιτών και τους κοινωνικούς φορείς, προκειμένου να μπορεί να συμβάλλει στη διευθύνση ζητημάτων που άπτονται της αστυνομίας. Επίσης, θα καταγράφει τα προβλήματα και θα συνεργάζεται για την επίλυσή τους. Ο κυριότερος όμως στόχος αυτής της ενέργειας είναι ο αστυνόμος της γειτονιάς να βοηθά συνανθρώπους με αναπηρία, ηλικιωμένους ή μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στη χορήγηση βεβαιώσεων, στη συμπλήρωση εντύπων ή σε άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αστυνομίας. Με εντολή της τοπικής φυσικής μας ηγεσίας, διανέμουμε σήμερα έντυπο πληροφοριακό υλικό σχετικά με το θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς. Θέλουμε να γνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας αυτόν τον σημαντικό θεσμό, ο οποίος καθημερινά με περιπολίες δύο συνάδελφοι σε κάθε γειτονιά θα ενημερώνουν και θα ενημερώνονται για τυχόν προβλήματα. Κυρίως από τις ευπαθείς ομάδες και συγκεκριμένα από άτομα με αναπηρίες, τα οποία δεν μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στο αστυνομικό τμήμα, θα θεωρούν τα γνήσια της υπογραφής και θα βοηθούν στην τυχόν συμπλήρωση διαφόρων εντύπων, τα οποία θα χρειάζονται περαιτέρω μετά για να κατατεθούν στις υπηρεσίες μας. Αν φυσικά είναι και άλλα γραφειοκρατικά τα οποία αφορούν άλλες υπηρεσίες, η δική μας υπηρεσία, προκειμένου η αστυνομική αρχή, θα μεριμνά για να προωθηθούν αυτά τα έγγραφα. Αυτό, κύριε Ζήκο, ήταν και αίτημα, θα λέγαμε και πάγιο των ίδιων των πολιτών να μπορούν να εξυπηρετηθούν και είναι και μια κίνηση εξωστρέφειας αστυνομίας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ήταν αίτημα και των πολιτών αυτό και σε αυτό γίνεται η προσπάθεια, πάνω σε αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια, προκειμένου να ικανοποιηθεί και το αίτημα των πολιτών, αλλά είναι, όπως σας είπα, και επιθυμία και εντολή της φυσικής μας και πολιτικής ηγεσίας.